Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Take It. Είμαι ο Λιώνα DGR και αυτό είναι ένα ακόμη επεισόδιο για το Take It. Ουψ, πέσαμε. Σήμερα θα ξεκινήσουμε στα γρήγορα να αναβαθμίσουμε λίγο την ενέργεια που παίρνει το μηχάνημά μας εδώ, το οποίο ανατινάχτηκε και πρέπει να φτιάξω άλλο. Οι μηχανές που είχα ανατινάχτηκαν, όπως βλέπετε. Έχω μπαλώσει λίγο τα πράγματα εδώ πέρα. Σήμερα θα φτιάξουμε το Energy Link, το οποίο μετατρέπει το ρεύμα από τις γεννήτριές μας, τα ηλιακά, τα οποία τα γέμισα επάνω, έφτιαξα παραπάνω. Και έχουμε τώρα αρκετή ενέργεια για να λειτουργήσουμε το κόρι, το οποίο κόρι δεν λέει να τελειώσει, έχει ακόμα πολύ. Μισό λεπτάκι. Okay, το brightness. Τι άλλο θα κάνουμε σήμερα? Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης το coal αυτό που έχω κάνει macerate εδώ, και θα το χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε πανοπλία. Ελπίζω να μας στάσει όλο αυτό, γιατί θα χρειαστούμε πολύ κάρβουνο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Επίσης θα μιλήσουμε για αυτά εδώ πέρα, τα Energy Collectors. Θα εκμεταλλευτούμε τον ήλιο για να φτιάχνουμε και άλλα διαμάντια, πολλά διαμάντια, όπως βλέπετε. Σε κάποια φάση θα φτιάξουμε και τα δικά μας διαμάντια, τα τεχνητά. Αλλά θα αργήσει ακόμα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το Energy Link. Το Energy Link, ας δούμε λίγο τι χρειάζεται το Energy Link. Εδώ είναι. Χρειαζόμαστε 3 redstone, 2 γρανάζια χρυσά, ένα σωλήνα conductive, θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό, ένα απλό καλώδιο και αυτά εδώ πέρα τα advanced alloys που θα σας δείξω σε λίγο τι είναι. Καταρχήν, αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη φορά δεν είχαμε κάνει αυτό το μηχάνημα, δεν υπήρχε εδώ πέρα. Θα σας δείξω λίγο στα γρήγορα, όπως βλέπετε έχω έτοιμη τη συνταγή εδώ. Θα σας δείξω λίγο στα γρήγορα πως φτιάχνεται αυτό το μηχάνημα και σε τι χρησιμεύει, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είναι το compressor. Αυτό εδώ. Okay. Το οποίο πολύ απλά φτιάχνεται με λίγο stone, ένα machine block και ένα κύκλωμα. Ας φτιάξουμε λίγο μία το energy link, μιας και το έχω έτοιμο. Αυτό εδώ πέρα, ας το πάρουμε. Αυτό εδώ πέρα το σωλήνας, ο conductive, είναι πολύ απλά απλός ξύλινος σωλήνας, ο οποίος, αν βάλουμε ένα redstone από πάνω του, γίνεται conductive και μεταφέρει στην ουσία ρεύμα, αλλά όχι δεν είναι το ρεύμα που παράγουμε με τα ηλιακά μας, είναι το ρεύμα του buildcraft, αυτό που παράγανε τα μηχανήματα. Τα μηχανήματα για το quarry. Λοιπόν, πώς λειτουργεί? Θα χρειαστούμε επίσης, για να μεταφέρουμε την ενέργεια αυτή, θα το χρειαστούμε αυτό το ξύλινο, γι' αυτό το έβγαλα. Χρειαστούμε επίσης ένα cobblestone. Όχι, ένα stone θα χρειαστούμε. Λοιπόν, καταρχήν έχω stone. Αν δεν έχω, ας κάνω μερικά condens. Πολύ φασαρία, πολύ φασαρία. Πού είναι τα όπλα μου, να δω, battle-axe. Okay. Ας χαμηλώσουμε λίγο και τα μηχανήματά μας. Δεν φαίνεται να χαμηλώνω. Εντάξει. Όχι τελείως. Στο 30. Καλά είναι.
Λοιπόν, ας δούμε εδώ πέρα τι θα κάνουμε. Τι χρειαζόμασταν stone. Έξι. Λοιπόν, καταρχήν το compressor που ανέφερα πριν φτιάχνεται έτσι. Δεν θα το φτιάξω γιατί δεν μας χρειάζεται παραπάνω από ένα. Χρησιμεύει μόνο, όχι μόνο, χρησιμεύει για να συμπιέσουμε τη σκόνη αυτή σε αληφή με την οποία θα φτιάξουμε την πανοπλία μας αργότερα. Επίσης μας χρησιμεύει σε κάποια μεταλλεύματα ακόμη, το οποίο θα δούμε σε λίγο. Ναι, ήθελα να φτιάξω σωλήνα. Και έφτιαξε πάρα πολλούς. Είχα πέτρα από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, και λίγο redstone για να μεταφέρουμε. Φτιάξουμε κάνα δυο ακόμα. Και επίσης θα χρειαστούμε και teleport σωλήνες, οι οποίοι φτιάχνονται ως εξής. Teleport σωλήνες, αλλά για την ενέργεια. Συγκεκριμένα ένας item teleport pipe, είναι αρκετά ακριβώς, όχι ένας, μάλλον 8, με δύο διαμαντένιους άξονες, γρανάζια μάλλον, και ένα γυαλί στη μέση. Φτιάξουμε λίγο στα γρήγορα τους άξονες μας. Λοιπόν, δύο είπαμε θέλουμε. Okay. Ας τους αναβαθμίσουμε σε πέτρινους, μετά σε σιδερένιους. Στη συνέχεια χρυσά και τέλος διαμαντί. Okay, τα βάζουμε στις δυο άκρες και γυαλί, εδώ είμαστε. Αλλά και το αναβαθμίζουμε σε teleport, για την ακρίβεια θέλουμε δύο, ένα από κάθε πλευρά. Ωραία, ελπίζω να μην με έχετε χάσει. Λοιπόν, χρειαζόμαστε μέχρι τώρα ένα energy link και αυτούς εδώ τους σωλήνες για το quarry μας, για να το δώσουμε ενέργεια, και πιστέψτε με, πάει πάρα πολύ γρήγορα μετά από αυτό. Επίσης χρειαζόμαστε το compressor για να φτιάξουμε το εξής. Παίρνουμε όλα μας τα... Ας πάμε σε ένα άλλο. Όχι εδώ. Εδώ, καλά είναι. Βασικά δεν χρειαζόμαστε καν. Μπορούμε να το κάνουμε εδώ. Λοιπόν, τα βάζουμε ως εξής, σε 4 σαν crafting bench, και βγάζουμε αυτό που λέγεται rock carbon fiber. Είναι το, η καθαρή μετάφραση, το ομό, το ομό ανθρακόνημα, και τα παίρνουμε όλα όσο μπορούμε, φτιάχνουμε όσο παραπάνω γίνεται, θα τα χρειαστούμε. Λοιπόν, και μετά το ομό ανθρακόνημα το βάζουμε, το χωρίζουμε στα δύο και φτιάχνουμε αυτό που είναι το ομό η ανθρακομάζα, αν μπορούσα να το πω έτσι. Λοιπόν, στην ουσία χρησιμοποιούμε, όπως είδατε, είχα πάνω από 60 τετράδες ή 5, δεν θυμάμαι, και βγάλαμε ούτε καν μία ολόκληρη 60 τετράδα, 45 κομμάτια από αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, από αυτό εδώ το ανθρακό κάτι, το οποίο το πετάμε μέσα στο μηχάνημά μας, το compressor, για να συμπιεστεί και να μας βγάλει το ανθρακόνημα, το... Ναι. Λοιπόν, πριν είπα χαζομάρα για την αληφή, την μπερδεύτηκα, επειδή είναι το άλλο θέμα για το οποίο θα χρειαστούμε το συγκεκριμένο μας μηχάνημα, όπως φεύγουν τα ανθρακονήματα, είναι αυτά εδώ πέρα, τα advanced alloy. Αυτά φτιάχνονται ως εξής. Θα χρειαστούμε τριών ειδών σίδερα, και το ένα από τα τρία δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα, είναι το bronze,
ο Μπρούτζος. Μάλλον τον έχουμε δει, ξαναδεί για, για την κανάλια μας εδώ, αυτή είναι εδώ. Αλλά αν σας ξαναθυμίσω τη συνταγή, είναι οι σκόνες του Χαλκού και του Τιμ, δεν θυμάμαι πως λέγεται στα ελληνικά τώρα. Παίρνουμε αυτή τη σκόνη, την ψήνουμε. Όπως βλέπετε, έχω βάλει παραπάνω από δύο και δεν χρειάστηκε. Όπως βλέπετε, τελειώνει το ρεύμα αμέσως, δεν μπορεί να κάνει. Αλλά μέχρι 8 από ό,τι δοκίμασα, αντέχουν όλα τα μηχανήματα. Εδώ υπέροχα, μάλλον θα πάρω αυτά εδώ. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι μπορώ να βάλω εδώ. Ωραία. Και για να δούμε, να δοκιμάσουμε το φτάσουμε στα άκρα. Θα βάλουμε κι άλλα. Κόλλησε. Ό,τι φαίνεται. Οκ. 9, όχι, 8. Μέχρι 8. Λοιπόν, που είχαμε μείνει εδώ, θα πάρουμε το Μπρούτζο. Θα χρειαστούμε επίσης την, εδώ έχουμε, και θα χρειαστούμε και refined σίδερο, επαναλλιωμένο σίδερο. Έχουμε κι άλλο? Όχι, ας βάλουμε να ψηθεί λίγο ακόμα. Ναι, overclockers. Okay. Και όσο περιμένουμε αυτά, θα σας δείξω λίγο τη συνταγή. Αλλά χρειαζόμαστε το σίδερο. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, είναι πάνω αυτά. Στη μέση είναι ο Μπρούτζος και κάτω-κάτω είναι το Τιν. Και κάνω λάθος. Που έκανα το λάθος? Μισό λεπτάκι. Okay. Δεν βλέπω να έχω κάνει κάπου λάθος. Φυσικά βάζω silver αντί για Τιν. Τσέκαρα στο wiki και μου έγραφε ακριβώς την ίδια συνταγή που χρησιμοποιούσα, νομίζοντας όμως ότι έβαζα Τιν αντί για silver. Που δεν βρίσκω Τιν. Μάλλον θα κάνω transmute λίγο. Εδώ είναι το Τιν μου, δεν χρειάστηκε τελικά. Κάπως έτσι. Και φτιάχνουμε αυτές τις καινούργιες μπάρες που λέγονται Mixed Metal Ingots. Θα χρειαστούμε πολλές. Φτιάχνεις αρκετά αντικείμενα με αυτά, τα οποία επίσης πρέπει να περαστούν από το compressor, να συμπιεστούν σε αυτά εδώ τα μικρά πραγματάκια. Ωραία. Πριν συνεχίσουμε με αυτό το θέμα, ας πάμε να αναβαθμίσουμε το κόρι μας. Το οποίο κόρι θα το αναβαθμίσουμε κάπως έτσι. Θα τοποθετήσουμε δίπλα ακριβώς το Energy Link. Βασικά θα το βάλουμε ακριβώς δίπλα, κολλητά. Θα χρησιμοποιήσουμε τα teleport pipes που φτιάξαμε. Θα βάλουμε ένα απευθείας, δεν γίνεται. Για να δω, εδώ είναι τα stone. Σε παλιότερες εκδόσεις, αν παίζετε στο 3-1-2 στο take it, αν δεν κάνατε την αναβάθμιση, λειτουργεί και απευθείας αν δεν κάνω λάθος, αλλά σε αυτήν από ό,τι φαίνεται δεν λειτουργεί. Αφού τοποθετήσετε έναν οποιοδήποτε σωλήνα δίπλα στον Energy Link, power σωλήνα πάντα, και αμέσως μετά βάζετε το teleport pipe σας, φροντίστε να μην κρατάτε κάποιον σωλήνα και πατήστε δεξί κλικ επάνω στον teleport. Θα σας βγάλει αυτό εδώ αυτή την εικόνα. Εδώ ρυθμίζετε την συχνότητα. Εμείς θα τη ρυθμίσουμε στο 1, μιας και δεν έχουμε τίποτα άλλο. Και αυτό εδώ το switch θα φροντίσετε να λέει εδώ true. Θα τα αλλάζετε μέχρι να λέει true.
με λίγα λόγια αυτό τι κάνει, τι λέει, ρωτάει αν μπορεί να δεχτεί είτε ενέργεια, είτε αντικείμενα, είτε υγρά, ανάλογα τι teleport χρησιμοποιείται. Όπως βλέπετε υπάρχουν τρία, ένα κανονικό, ένα με waterproof για υγρά και ένα για ενέργεια. Αν θέλετε να δέχετε αντικείμενα, ενέργεια ή νερό, ή αν δεν θέλετε να δέχετε. Εμείς θέλουμε εδώ να δέχετε την ενέργεια. Μάλλον τα έχω κάνει λίγο. Ναι. Έκανα χαζομάρα. Ναι. Δεν χρειαζόμαστε το Energy Link εδώ. Φάζουμε κατευθείαν στο κόρι μας. Ισχύουν όλα τα άλλα όσα είπα. Βάζουμε κατευθείαν στο κόρι μας τους σωλήνες και ρυθμίζουμε στο True Dex. Και πάμε τώρα στην άλλη άκρη. Θα τοποθετήσουμε το Energy Link μας, θα το συνδέσουμε με το ρεύμα εδώ. Για να δούμε, εδώ έχω χώρο, ωραία. Λοιπόν, που είναι το Energy Link, θα το τοποθετήσουμε απλά έτσι, εδώ. Λογικά θα πρέπει να τραβάει ενέργεια. Βάζουμε από κάτω ξανά. Ας καθαρίσουμε λίγο εδώ. Βάζουμε ξανά την ίδια, όπως και στο κόρι. Απλά από εδώ θα στέλνει, το βάζουμε στη συχνότητα 1 και δεν θέλουμε να δέχεται, θέλουμε να στέλνει, οπότε το αφήνουμε ως έχει και λογικά πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί αν τα κάνουμε όλα σωστά. Είναι μέρα έξω, δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Έχω κάνει κάτι λάθος. Στο βάλουμε στο 2. Α, ναι. Εδώ είναι που χρειαζόμαστε το ξύλινο σωλήνα. Ωραία. Και λογικά τώρα πρέπει να αρχίσει να δουλεύει. Ναι, τραβάει ενέργεια. Ωραία, όπως βλέπετε, φαίνεται αυτή η γραμμή. Αυτή η γραμμή είναι η ενέργεια που στέλνει. Διορθώθηκαν και τα κομμάτια που είχαν μείνει εδώ μετά την έκρηξη και σε λίγο θα πρέπει να δούμε και τον μπράτσο, λογικά μόλις διορθωθεί όλο μέχρι τέρμα κάτω. Για να δούμε, έχω τίποτα να φάω? Όχι. Θα γυρίσουμε μετά να το τσεκάρουμε. Πάμε λίγο στα γρήγορα να φτιάξουμε. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν ανέφερα τι ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε με το κάρβουνο. Είναι η πανοπλία. Μια απλά υπέροχη πανοπλία. Λοιπόν, για να δούμε. Θα φτιάξουμε την Quantum, όχι την Quantum, την Nanosuit. Nanosuit είναι αυτή εδώ. Είναι πολύ καλύτερη από τη διαμαντένια. Δεν σπάει, φορτίζει με ρεύμα και έχει πολύ καταπληκτικά αποτελέσματα. Καταρχήν, αν τη φοράτε όλο το set, απορροφάει το 80% με 90% του damage, οπότε είστε σχεδόν ανίκητοι. Και ας ξεκινήσουμε λίγο στα γρήγορα να δούμε πως φτιάχνεται. Δεν μας δείχνει τη συνταγή. Ωραία, μισό λεπτό να τσεκάρω το wiki και επιστρέφω. Okay, θυμήθηκα. Λοιπόν, θα χρειαστούμε διαμάντια. Έχουμε διαμάντια. Θα χρειαστούμε και redstone. Redstone είπαμε. Εδώ είναι. Redstone. Θα χρειαστούμε τα Energy Crystals που είχαμε φτιάξει σε προηγούμενο επεισόδιο. Okay, φτάνει τόσο. Και θέλουμε ένα... Πού είναι, εδώ είναι. Θέλουμε ένα διαμάντι για το κάθε κομμάτι.
και θέλουμε και ένα γυαλί. Εντάξει. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Δεν ξέρω αν θα μας φτάσουν τα carbon plate, ελπίζω να μας φτάσουν. Ένα. Έκανα πάρα πολλά. Γι' αυτό προσέχετε, μην πατάτε shift click. Λοιπόν, για τα παπούτσια. Φτιάχνετε κανονικά παπούτσια με το carbon plate και απλά βάζετε στη μέση ένα energy crystal. Ωραία. Στη συνέχεια, πώς θα φτιάχνατε το καπέλο σας, κάπως έτσι. Πού το. Αλλά το λογικό, πώς θα ήταν η συνταγή, αλλά δεν είναι έτσι. Εδώ είναι που χρειαζόμαστε το γυαλί, είναι η μόνη διαφορά. Λοιπόν, αυτό είναι το καπέλο μας. Το παντελόνι κανονικά. Ωραία. Παντελονάκι. Και τι άλλο θέλουμε, και το. Όχι, απλά φτάσανε, περίσεψαν κιόλας. Και αφού περίσεψαν, για να δούμε να φτιάξουμε αυτό εδώ. Λοιπόν, θα χρειαστούμε από εδώ, νομίζω. Όχι, εδώ, εδώ. Μερικά από αυτά. Οκ, μας φτάνουν αυτά. Και θα κάνουμε το εξής. Έχουμε αυτό. Τι αν θυμάμαι καλά τώρα. Ένα energy crystal εδώ. Αυτό. Όχι. Αυτό είναι. Αυτό είναι το nano saber μας. Προς το παρόν δεν έχει θέλει να φορτιστεί, να φορτιστεί. Και επίσης θέλω να δούμε και για το για το mining laser. Λοιπόν, δεν έχει ούτε αυτό για τη συνταγή του. Για να δούμε λίγο, πρέπει να έχουμε κάπου λάπις. Έχουμε, υπέροχα, εδώ έχουμε, μήπως έχουμε και εδώ. Θα χρειαστούμε μερικά εξελιγμένα κυκλώματα, τα οποία εξελιγμένα κυκλώματα φτιάχνονται. Καταρχήν ας πάμε να βάλουμε ένα-ένα. Μπερδευτεί. Πάμε να βάλουμε τα εξαρτήματά μας να φορτίζουν. Πολύ απλά τα πετάτε μέσα στη μπαταρία σας. Καλό θα ήταν να είναι τουλάχιστον MFE. Το MFSU δεν πειράζει, αλλά σε bad box δεν νομίζω ότι θα μπορούσατε να τα φορτίσετε, θα έκαναν πολύ καιρό. Okay. Και ας φτιάξουμε τώρα το εξελιγμένο μας κύκλωμα, αν θυμάμαι καλά. Όχι, ήθελε και λίγο redstone, κάπως έτσι. Όχι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ωραία. Ας πάρουμε 2, 6. Ναι. Ήτανε κάπως 2 από αυτά εδώ.
μερικά από αυτά και αυτό εδώ πάνω. Πρέπει να οργανωθώ λίγο. Χρειαζόμαστε μάλλον άλλο ένα από αυτά εδώ. Λοιπόν, για το Mining Laser θα αναλύσω στο επόμενο επεισόδιο πώς ακριβώς λειτουργεί. Το κράνος μας είναι έτοιμο. Ας φορτίσουμε και το laser. Τα παπούτσια και το σπαθί φορτίζει. Όλα αυτά δεν σπάνε, οπότε μιας και αφού τα φτιάξετε ξανά δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως σπάσουνε. Πολύ απλά θα πρέπει να ανησυχείτε μόνο να τα φορτίζετε. Να φροντίζετε μάλλον, όχι να ανησυχείτε. Λοιπόν, ας φορέσουμε και τη στολή μας. Ωραία. Και ας πάμε να αφήσουμε την παλιά μας πανοπλία στο σεντούκι με τα εργαλεία. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, νομίζω αυτά είχα να σας πω για αυτό το επεισόδιο. Για να τσεκάρουμε λίγο και μια... Το κόρη δουλεύει μια χαρά. Το μπράτσο του όλα καλά. Ας καλύψουμε και την τρύπα μας εδώ. Δεν έχω κάνει συνέδεσε ξανά το μηχάνημα εδώ όπως βλέπετε. Δεν έχω κάνει τίποτα εδώ. Περιμένω, κάλυψα μόνο μερικές τρύπες από τα καλώδια εδώ. Ξέρω ότι το ταβάνι είναι πολύ χαμηλά, αλλά μπορεί να το φτιάξουμε αργότερα, μπορεί να σκάψουμε λίγο πιο κάτω απλά, θα δούμε. Αυτά. Λοιπόν, για να τσεκάρουμε αφόρτησαν και τα όπλα μας. Όσο για τον κόσμο, για το download, αν έχετε να μου προτείνετε κάποιον τρόπο να τον ανεβάσω, σε κάποιο site συγκεκριμένο, δεν έχω ιδέα. Καλό, αφήστε μου ένα σχόλιο για το ποιο site και πού, και θα φροντίσω να το ανεβάσω. Και μόλις γίνει αυτό, μέχρι το επόμενο βίντεο θα σας έχω ενημερώσει. Αυτά. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, απλά πατήστε ένα like από κάτω, να ξέρω κι εγώ αν σας αρέσουν τα βίντεο, γιατί δεν βλέπω και πολύ ενδιαφέρον. Άμα δεν σας άρεσε κάτι που έκανα, αφήστε ένα σχόλιο. Αν θέλετε να δείξω κάτι συγκεκριμένο επίσης, αφήστε ένα σχόλιο. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας.